Ιεροσύνη στολισμών περιβαλλόμενος σοφέ κατά των νόμων του Θεού ολοκαυτώματα δεκτά ιεροπρέπως προς ενήνοχας Ζαχαρία και γέγονας φωστήρ και θεάτης μυστικών τα σύμβολα εν συ τα της χαρίτος φέρον εκ δήλος παν σοφέ και ξύφη ανερεθείς εν το ναό του Θεού Χριστού προφήτα συν το προδρόμο πρέσβευε σοφήνετας ψυχάς ημών. Τη Πέμπτη του μηνός Σεπτεμβρίου, Ζαχαρίου του προφήτου, Αβδά με δείμνου Ουρβανού Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερομαρτύρων Πέτρου Οσίου εν Αθήρα. Ο προφήτης και δίκαιος Ζαχαρίας και η σύζυγός του Αγία Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας ήταν ο πατέρας του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Έζησε στα χρόνια του Ηρώδη, του βασιλέως της Ιουδαίας. Ο προφήτης Ζαχαρίας δεν ήταν απλός ιερέας, αλλά αρχιερέας και έμπαινε στα Άγια των Αγίων άπαξ του ενιαυτού, μία φορά το χρόνο. Η σύζυγός του ήταν η Ελισάβετ, η οποία ήταν άτεχνη. Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος, μέσα στο θυσιαστήριο στα Άγια των Αγίων, είδε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσαν ιό και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκύρτησε μεν από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η σύζυγός του ήταν στήρα και μεγάλη σε ηλικία, και πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε. Τότε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ του είπε ότι θα μείνει κοφάλαλος, μέχρις ότου να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού. Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε και γέννησε ιό. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο Ζαχαρίας ζήτησε ένα πινακίδιο και επάνω σε αυτό έγραψε το όνομα αυτού Ιωάννης. Αμέσως τότε λύθηκε η γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν τον Θεό. Το δώρο αυτό από τον Θεό δόθηκε στον Ζαχαρία διότι ήταν δίκαιος ενώπιον του Θεού, πορευόμενος εν πάσε στις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, άμεμπτος. Ήταν δηλαδή δίκαιος ενώπιον του Θεού και ζούσε σύμφωνα με όλες τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτος από κάθε σοβαρή ενοχή. Ο προφήτης Ζαχαρίας θανατώθηκε μέσα στο ναό μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου από τους Ιουδαίους με εντολή του Ηρώδη. Ο μαρτυρικός του θάνατος οφείλεται στο ότι ο Ζαχαρίας διακήρυσε ότι η Θεοτόκος Μαρία είναι και μητέρα και παρθένος και όρισε να έχει θέση μέσα στο ναό, στον χώρο των παρθένων και επίσης διότι τον καιρό της βρεφοκτονίας του Ηρώδου δεν βρισκόταν πουθενά ο Ιωάννης και η Ελισάβετ επειδή κρύβονταν με την μητέρα του σε ένα σπήλαιο πέρα από τον Ιορδάνη. Θείου Πνεύματος, τι επιπνία ιερός.
προστάτευσας, Θεό αμέμπτος, ιεροσύνην, νομικήν εν δυσάμενος, και τον σωτήρα ασπόρος σαρκουμένος, Ανατολήν την εξύψους εκήρυξας. Αλλά πρέσβευε Ζαχαρία προφήτα εν δόξε δωρήσαστε ημίν το μεγάλο.